Χαμηλή ήταν η τζίρη στα εμπορικά καταστήματα την περίοδο του Πάσχα. Το δώρο δεν βοήθησε στην κερδοφορία των καταστημάτων και μάλιστα η φετινή πασχαλινή περίοδος ήταν χειρότερη και από την περσινή, που υπήρχαν και περιορισμοί. Τι να πρωτοκαλύψει με ένα δώρο Πάσχα ένας εργαζόμενος ή μια επιχείρηση, όταν η ρήτρα προσαρμογής είναι δύο φορές και τρεις φορές επάνω από το συγκεκριμένο δώρο? Έχουμε να καλύψουμε χρέη και λογαριασμούς οι οποίοι είναι 450 και 500 ευρώ μόνο ρήτρα προσαρμογής χωρί το ρεύμα. Πού να πρωτοδώσουμε απολογία, πού να πρωτοδώσει απολογία ο κόσμος? Τα απαραίτητα μόνο έχουν γίνει, οι λαμπάδες όσον αφορά τα βαφτιστήρια και μέχρι εκεί, και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι πολυτέλεια για όλους μας. Άρα είναι η χειρότερη σεζόν της τελευταίας δεκαετίας. Μέχρι στιγμής, έτσι όπως εξελίσσεται, το τετράμινο του 2022 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανταγωνιστεί ούτε καν το τετράμινο, το αντίστοιχο που ήμασταν στην καραντίνα. Στην καραντίνα, με πανδημία, δουλεύαμε καλύτερα με κλειστά μαγαζιά από ότι τώρα που έχουμε ανοίξει και υποδεχόμαστε τον κόσμο κανονικά με ανοιχτές πόρτες. Αντίθετα, στα καταστήματα εστίασης η κίνηση ήταν αυξημένη λόγω της δίψας του κόσμου να βγει έξω. Ο κόσμος βγήκε έξω. Δούλεψαν κυρίως στα παραλιακά μαγαζιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη να βγει έξω και να διασκεδάσει μετά από όλο αυτό, γιατί ουσιαστικά είναι δύο χρόνια παύσης. Πραγματικά φάνηκε αυτό και φάνηκε και στη χθεσινή μέρα. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να έχουν δουλειά για να προσφέρουν μεροκάματα και να είναι όλα υγιείς. Το κέντρο πώς πήγε γενικά, υπήρξε κίνηση? Το κέντρο μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι είχε αρκετή δουλειά. Μετά άρχισε και έπεφτε πάρα πολύ και αρχίζει τώρα πάλι σήμερα το πρωί, από Τρίτη λοιπόν, να ξεκινήσουμε πάλι τη δουλειά μας κανονικά. Έχουν παίξει ρόλο και οι καιρικές συνθήκες, πιστεύετε, στο ίδιψα του κόσμου? Εντάξει, ο καιρός βοηθάει στο να βγεις εκτός. Βοηθάει στο να πας στα χωριά, βοηθάει στο να κάνεις μία βόλτα εκτός κέντρου. Σίγουρα παίξει ρόλο, αλλά εντάξει, είναι κάτι που το περιμένουμε. Οι πράξεις κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικές, ενώ η επιστροφή των φοιτητών το επόμενο διάστημα θα δώσει μία ακόμη ανάσα στον κλάδο. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Ο Σύλλογος το επόμενο διάστημα έχει, τις επόμενες μέρες έχει εκλογές. Ευελπιστούμε με κάποια διαμαρτυρία, με κάποια ένσταση, κάτι το οτιδήποτε, να έχουμε θετική ανταπόκριση, γιατί οι δύσκολοι μήνες για το κέντρο είναι από εδώ και πέρα. Οπότε και τα έξοδα που έχουμε, που θα παραμείνουν ψηλά, θα πρέπει λίγο να μαζευτούν και με κάθε βοήθεια που θα υπάρχει από το κράτος. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά. Η επιστροφή των φοιτητών θα είναι μια οικονομική ανάσα για εσάς? Πάντα για την πόλη είναι η επιστροφή των φοιτητών μια ανάσα. Τους περιμένουμε και θα πρέπει να είμαστε και πάντα σωστοί απέναντι στους φοιτητές, γιατί είναι ένα έσοδο όλο τον χρόνο για την πόλη, εκτός τις ημέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων που πάνε στα σπίτια τους. Οπότε τους περιμένουμε και να τους αγκαλιάσουμε και να τους συμπεριφερθούμε όπως πρέπει.